Είστε το πρόσωπο των ημερών, είστε αυτό που λέμε the talk of the town. Νέος, επαγγελματικά ανεξάρτητος και πετυχημένος, όπως δηλώνεται, με σταδιοδρομία στο εξωτερικό. Κι όμως, επιλέξατε την επιστροφή. Επιλέξατε την επιστροφή στην Ελλάδα για να ασχοληθείτε με την πολιτική σε μια περίοδο που δεν είναι πολλά υποσχόμενη. Γιατί? Αυτό δεν έχει διευκρινίσει. Τι σας γοήτευσε για να θέσετε υποψηφιότητα και γιατί δεν προχωρήσατε στη δημιουργία ενός νέου σχήματος? Πέσαμε σε κοφάδι. Από τότε μέχρι σήμερα, από τότε μέχρι τη στιγμή που συναντήσατε τον Αλέξη Τσίπρα και ήσασταν πλέον υποψήφιος, υπήρχε κάποια άλλη δράση πολιτική, κάποια ενασχόληση, κάποια ακτιβίστικη? Ναι. Αυτός ο άνθρωπος κρατάει γυναίκα, τρία παιδιά, γέρο, πατέρα, άρρωστη, αδερφή. Εμένα. Τους φίλους του τον ΠΑΟΚ. Με μια σύγχρονη αριστερά. Η χώρα χρειάζεται ανασυγκρότηση και ο συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς πρέπει να αναδειχθεί σε συνασπισμό ριζοσπαστικής ανασυγκρότησης όλων των τομέων τώρα. Γιατί μόνο μέσα από τη συλλογική δράση και εφαρμοσμένη πολιτική μπορούμε να αλλάξουμε την Ελλάδα. Είναι λόγια δικιά σας, είναι λόγια δικά σας στην πλατφόρμα που είχατε κατεβάσει. Γιατί μόνο μέσα από συλλογική δράση και εφαρμοσμένη πολιτική μπορούμε να αλλάξουμε την Ελλάδα? Πρέπει να μετατραπεί από κόμμα αρχηγικό σε κόμμα αρχών. Λοιπόν, θα επιμείνω στο ερώτημα. Πολιτεύομαι με ένα κόμμα που οφείλει να βρει επιγόντως την πηξίδα του ώστε να είναι πραγματικά χρήσιμο για τη χώρα. Επίσης από την πλατφόρμα την οποία έχετε καταθέσει, θέλετε να οριοθετήσετε την πορεία στην οποία έχετε κουμπώσει το δικό σας εξάντα για να καταλάβουμε πού βγάζει πολιτικά το ταξίδι αυτό? Άρχισες πάλι τα πασοκικά, να μην καταλαβαίνουμε τι μας λες. Απλώς θέλω να καταλάβω, η υγεία είναι όντως ένα πρόβλημα. Θεωρείτε υποδέστερο την ακρίβεια ή το ζήτημα της εργασίας? Αυτό που έρχεται σαν εξέλιξη στις εργασιακές σχέσεις ίσως είναι κάτι άγνωστο, πέρα από την κατανόησή μας. Τα παιδιά που θα γεννηθούν θα μεγαλώσουν σε μια άλλη πραγματικότητα. Ίσως εμείς δεν θα μάθουμε ποτέ. Σε αυτή την κρίσιμη ώρα το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα ικανό να σταθεί δίπλα στο λαό και να τον οδηγήσει στη μετάβαση στον καινούριο κόσμο, χωρίς αναγκαστικά να τον βυθίσει στην απόγνωση και στο περιθώριο. Από το 2012 και μετά δημιούργησα μια εξαιρετική σχέση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο ήταν ακόμα μέλος του Κοινοβουλίου, μετά ως μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου και μετά ως αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, στήριξα την υποψηφιότητά του στην National Herald όσο ακόμα ήταν υποψήφιος αρχηγός και έτρεχε την καμπάνια του. Είχα και έχω μεγάλο σεβασμό για το πρόσωπό του. Άλλαξε κάτι? Και έρχεται ο ψωμιάδης παραμονή εκλογών και φέρνει κάτι του Λουμπίτσας και 8 ψηφοδέλτια κλειστά. Και μετράω εγώ και του λέω: Κύριε Βασίλη, εγώ, η γυναίκα μου, ο πατέρας μου και η αδερφή μου 4. Ο Μιχάλης, η γυναίκα του και η μάνα του, σύνολον 7. Τι μου δίνεις εδώ 8? Και μου λέει: Είναι και η μάνα του Μπατζανάκη σας, Αντώνη. Μιλήσατε πριν για τον Αλέξη Τσίπρα. Και για τον Αλέξη Τσίπρα είχατε αρθρογραφήσει το 2015 στον Εθνικό Κήρυκα, όπου κάνατε ένα παραλληλισμό μεταξύ του Τσίπρα και του Ντόναλντ Τραμπ, ως προς την αποτυχία να εφαρμόσουν αυτά που προεκλογικά είχαν υποσχεθεί. Μετανιώνω. Όχι, πάνω, δεν φταίσαι εσύ. Πληρώνω τα λάθη μου. Φταίει η ζωή που μας στείνει παγίδες. Από το ότι γινόμαστε Ευρώπη και πώς γίνεται κάποιος Ευρώπη, μέσα από το διαχωρισμό του κράτους και της Εκκλησίας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς το φαντάζεστε να συμβαίνει αυτό, γιατί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το είχε προσπαθήσει αυτό, αλλά μπήκε πολύ γρήγορα στο ράφι η ιδέα εκείνη την εποχή. Τι καιρό έκανε τη νύχτα παραμονή Αγίου Αντωνίου που βάλαμε καμίνι? Έριχνε χιόνι και φύσαγε. Άνοιξε η πόρτα και φώναξε ποιος είναι? Φώναξα πάνω διότι φοβήθηκα. Η πόρτα ήταν κλειδωμένη από μέσα. Πώς άνοιξε? Παρουσιάστηκε μια γυναίκα. Ψηλή αδύνατη και παρήγγειλε 36 κυροπήγια. Υπόγραψε επιταγή Τζοαν Πάπος Νεφάδα. Την εισπράξαμε. Τα κυροπήγια ήθελα να τα πάρει. Δεν ήρθε και αναγκαστήκαμε να τα πουλήσουμε. Είπαν ότι εκείνη τη νύχτα πολλοί άνθρωποι είδαν την Παναγία και ένα σκουτσός θεραπεύτηκε. Και μια γυναίκα στην Καλαμαριά ιάθηκε. Λοιπόν. Μου το έχετε απαντήσει. Πάμε στην φορολογία. Φορολογία κοινής λογικής. Αναφέρεται αρκετά ενδιαφέροντα. Ωστόσο, δεν βλέπω το παραμικρό για τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, την αναδιανομή του κεφαλαίου, καθώς επίσης και ποιες οι σκέψεις σας για την εθνικοποίηση των εθνικών πόρων, αυτό που αναφέρατε νωρίτερα. Την ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες. Του λες του έφορα. Αν και αυτοί οι δύο άνθρωποι που δουλεύουν από 12 χρονών τέλος πάντων δεν απέδωσαν και μια φορά το ΦΠΑ είναι ένοχοι, τότε η μισή Ελλάδα έπρεπε να είναι φυλακή. Και σου λέει αυτός: Εγώ κάνω τη δουλειά μου, κύριε. Και του λες εσύ: Το Πασόκ ήρθε να σας μάθει πως δουλειά σας είναι να σταθείτε δίπλα στο λαό και τα προβλήματά του. Μάλιστα. Έχω 2-3 ερωτήματα ακόμα για να ολοκληρώσουμε αυτή την κουβέντα μας. Μιλήσαμε για το διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας νωρίτερα. Η σχέση σας με τη θρησκεία ποια είναι?
Πιστεύετε στο Θεό? Θυμάσαι τα μπεκατσόνια που φέρνει η ματούλα με το γέρο και τους τα ψήσαμε στο λαδόχαρτο? Τα θυμάμαι. Τα έπαιρνε ματούλα από το καμίνι και τάζει το γέρο στο στόμα. Και δεν μας έδωσε εμάς ούτε φτερούγα. Και του λέει: κούλη μου, τα καμενούλια τα μπεκατσόνια ήρθαν από την Αφρική και πού να ξέρανε τι τα περιμένει. Και έκλειφε και τα κοκαλάκια. Δεν άφησε τίποτα. Σαν τα μπεκατσόνια θα πάμε. Τώρα, η Ελλάδα είναι μια χώρα στην οποία εκείνοι που δεν θα αντιδράσουν ή θα αφήσουν ασχολίαστο το γεγονός ότι στο διπλανό τραπέζι κάθεται ένα ζευγάρι του ιδίου φύλου, αποτελούν μειοψηφία. Το ζυγίσατε αυτό όταν αποφασίσατε να κατέβετε στην πολιτική? Σας απασχόλησε για το πόσο εύκολο θα είναι να δεχθούν έναν πολιτικό αρχηγό ο οποίος είναι διαφορετικός από αυτό που έχουν συνηθίσει ως εικόνα πολιτική η πλειοψηφία των πολιτών εδώ? Διότι οι άνθρωποι δεν συγχώρουν αυτούς που από έρωτα εκπέσανε. Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο άρθρο που είχατε γράψει στην Καθημερινή, είναι 24 Εβδόμου του 23, μου λένε αυτό το άρθρο. Λοιπόν, σωστά. Από τότε μέχρι τη στιγμή που βρεθήκατε με τον Αλέξη Τσίπρα, ήταν πολύ μικρό το χρονικό διάστημα. Κέρασε το να σταματήσει. Ένα τελευταίο ερώτημα και σας αποδεσμεύω αμέσως μετά από αυτό. Ποια είναι η κληρονομιά που κρατάτε από τον Αλέξη Τσίπρα? Τα στοιχεία τα οποία θα μείνουν πίσω στο γραφείο σας αν αύριο είσαστε στο γραφείο του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ήτανε δημοκράτης του Παπαδίτσα. Επίνε μόνος του καφέ στην πλατεία και γύρναγε σπίτι. Πατέρα, ήρθε η ευλογημένη μέρα. Ο λαός πήρε την εξουσία στα χέρια του. Κύριε Αντώνη, εμείς ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία. Τώρα όμως που ακούσαμε την ιστορία του μπαμπά σας, θα ψηφίζουμε Πασόκ. Αρχοντούλα.